με πείσατε. Ομολογώ ότι αυτή η συγκεκριμένη ιδέα δεν μου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό. Και για πες μου, σου φάρει και ο Batman στην ταινία. Κοίτα, ο Batman δεν ξέρω, αλλά ο Τζόκερ εκεί που έπιασε το στυλό και το βάλε πάνω στο τραπέζι και μετά του κάνει το άλλο και πω! Εσένα εγώ τριγούμε όπως φάνηκε στην ταινία. Εσένα ο Άρης. Ο Άρης που έχει το περίπτωρο στη γωνία, πού κολλάει αυτός. Ο Άρης που είναι ο κακός της ταινίας. Και για πες, πόσους είδους τους Avengers στην ταινία. Κοίτα, καλή ήταν και Avengers, αλλά μιλάμε ότι και απέναντί τους έκανε ένα σούπερ κακό, έτσι. Αμάν μωρέ με τους κακούς όλη την ώρα. Ναι, γενικά για εμένα μη μου μιλήσεις για κακούς, ούτε που να τους δω δεν θέλω. Ηρωνία. Ναι ρε ηρωνία, έχεις κανένα πρόβλημα. Όχι, 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 όχι. Έλα, εντάξει, sorry, δεν θα το ξανακάνω. Μιλάς καλά, Σκόπι! Όπως γουστάω θα μιλάω, ρε! Τι! Όχι, σήμερα λοιπόν θα βάλουμε να κονταροχτυπηθούν οι κακοί από τα δύο μεγάλα σύμπαντα, από τις Marvel και από τις DC. Γιατί το θέλω, γιατί το ζητήσατε, γιατί αυτά γουστάρει αυτό το κανάλι, ρε! Έτοιμοι. Ακούστε τι παίζει τώρα. Επειδή οι κακοί που εμφανίζονται σε ταινίες DC είναι πιο ανθρώπινοι θα λέγαμε από τις Marvel, έκανα μία μπινιά και έχωσα κακούς από τις πολύ επιτυχημένες σειρές της DC. Θα έχωνα και από τις Marvel τις σειρές, αλλά δεν βρήκα επιτυχημένες. Όπως και στο προηγούμενο βίντεο που είχαμε τη μάχη μεταξύ Avengers και Justice League, τα αποτελέσματα από αυτές τις μάχες που θα δούμε είναι καθαρά δικής μου επιλογής και σύμφωνα με τις δικές μου προτιμήσεις και τα δικά μου θέλω. Τώρα εσείς μπορείτε να πάτε από κάτω και να γράψετε τα δικά σας αποτελέσματα. Που ούτως ή άλλως θα το κάνατε δηλαδή. Πολλά είπαμε όμως! Ναι, αυτό θα σου έλεγα κι εγώ. Πολλά είπαμε όμως, λέω, πάμε να ξεκινήσουμε. Νούμερο 1. Ajax, 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 δεν ξέρω, όπως θέλετε πείτε τον, V.S. Bane. Από τον Dark Knight Rises. Λοιπόν, μια βασική διαφορά. Ο Bane είναι αρκετά πιο ευφυής από τον Ajax και το αναφέρω πρώτο αυτό γιατί στα υπόλοιπα είναι σχεδόν ίδιοι. Μια ακόμη διαφορά όμως είναι ότι ο Ajax σε αντίθεση με τον Bane είναι αθάνατος. Που αυτό σημαίνει πως όσο ευφυής και να είναι ο Bane, ό,τι και να κάνει, όσο ξύλο και να παίξουν, όσο ξύλο και να του ρίξει, τέλος πάντων, αυτός που θα κερδίσει θα είναι ο Ajax. Οπότε ο πόντος πάει σε αυτόν. Νούμερο 2. Μυστήριο VS Joker από τον Dark Knight. Τώρα θα με πείτε προκατελημένο. Θα το πείτε. Σ' ακούω που το λες εσύ τώρα, ε. Πείτε με προκατελημένο, παιδιά, αλλά αυτός ο Joker δεν νικέται. Δεν νικέται, ρε παιδί μου. Φυσικά αυτό το λέω με την προϋπόθεση πως απέναντί του έχει έναν ανθρώπινο αντίπαλο. Όπως σε αυτή την περίπτωση δηλαδή. Ό,τι και να κάνει ο Μυστήριο, όποιο αφθαλμα πάτε και να φτιάξει, ο τύπος που λέγεται Τζόκερ δεν ξεγελιέται. Μη σας πω πιο πιθανό είναι να γίνει το αντίθετο. Φυσικά, μιλάμε για τον Μυστήριο χωρίς τον εξοπλισμό του Stark, έτσι. Γιατί με τον εξοπλισμό του Stark, είναι λίγο άνισα τα πράγματα. Οπότε, κατά τη δική μου άποψη, η εγκληματική ιδιοφυΐα που ονομάζεται Τζόκερ θα κάνει τον Μυστήριο κομματάκια. Νούμερο 3. Χέλα VS Άρης. Ίσως από τα πιο δύσκολα δίδυμα αυτού του βίντεο, παιδιά. Γιατί είναι σχεδόν σε όλα ίση. Είναι και οι δύο θεότητες. Έχουν και οι δύο super strength, έχουν super αντοχή, ο ένας έχει teleport, ο άλλος έχει super speed. Γενικά είναι ίση ρε παιδί μου όπως προείπα, αλλά ο Άρης είναι αθάνατος και η μόνη που μπορεί να το σκοτώσει είναι αυτή που το έκανε και όλα στην πρώτη της ταινία, η κόρη του Δία, η Wonder Woman δηλαδή. Οπότε σε αυτή τη μάχη νομίζω πως νικητής θα είναι ο θεός του πολέμου. Και είναι και Έλληνας. Άσχετο. Ναι. Νούμερο 4. Ebony Maw VS Damian Dark. Καλό. Πάμε. Ο Damian Dark τα κάνει όλα και συμφέρει. Έχει super strength, τηλεμεταφέρεται, ρουφάει τη δύναμη του αντιπάλου του και τη χρησιμοποιεί εναντίον του, είναι master στις πολεμικές τέχνες και είναι και πολύ ευφυής. Πολύ ευφυής όμως είναι και ο αντιπαλός του. Και όχι μόνο αυτό, τηλεμεταφέρεται και αυτός και έχει και τηλεπαθητικές ικανότητες. Όμως παιδιά, αυτοί οι δύο έχουν μια βασική διαφορά. Ο Damian Dark όλες αυτές τις δυνάμεις τις έχει και τις αντλεί από ένα τότεμ, το οποίο πρέπει να το έχει κοντά του την ώρα της μάχης. Μία μάχη που ο ένας θα πετάει πράγματα στον άλλον και όπως καταλαβαίνετε το να έχεις κάτι που δεν πρέπει να σπάσει κοντά σου, δεν είναι και ότι καλύτερο. Και ο Ebony Maw έχει μία ικανότητα που ο Dark δεν την έχει και λέγεται έλεγχος του μυαλού. Νομίζω πως εδώ τελείωσαν όλα.
Ο πόντος πηγαίνει στο στρατηγό του Θάνος. Νούμερο 5. Red Skull vs Ra's al Ghul. Από τη μία έχουμε έναν μεταλλαγμένο στρατηγό, ο οποίος είναι μάστερ στη στρατηγική αλλά και στην τέχνη του πολέμου, έχει τηλεπαθητικές ικανότητες, έχει super strength και super speed. Και από την άλλη έχουμε τον δάσκαλο των δασκάλων, παιδιά. Ο Ra's al Ghul είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί εκεί έξω όσον αφορά τις πολεμικές τέχνες. Και είναι επίσης πολύ ευφύης αλλά και ιδιοφύης δολοφόνος. Σίγουρα, παιδιά, η μάχη θα ήταν επική. Όμως νομίζω πως ο Red Skull στο τέλος και οι σούπερ ικανότητές του θα υπερτερούσαν. Οπότε ο πόντος θα πάει στο μορφωνιό. Νούμερο 6. Iron Monger vs General Zod. Κοιτάξτε, εάν ήταν ο κανονικός Iron Man και όχι η cosplay εκδοχή του, θα μιλούσαμε αλλιώς. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ένα πρωτότυπο στολής κιόλας. Και όταν έχει και απέναντί του τον Zod, ο οποίος είναι, θα λέγαμε, κάτι σαν δεύτερο Superman, το πράγμα οδεύει προς την καταστροφή. Πόντος στον Zod. Νούμερο 7. Loki vs Steppenwolf. Για να είναι λίγο πιο δίκαια τα πράγματα, θα βάλουμε τον Loki να κρατάει το σκύπτρο μαζί με τη Mind Stone πάνω. Και γιατί το κάνω αυτό, θα μου πεις. Γιατί ο αντίπαλός του έχει τα πάντα όλα. Είναι σούπερ δυνατός, έχει σούπερ αντοχή, αισθήσεις, αντανακλαστικά, τα πάντα. Ο μόνος τρόπος που θα μπορούσα να σκεφτώ ότι θα κέρδιζε ο Loki είναι να έλεγχε το μυαλό του Σούπερμαν και να τον έφερνε και να του έλεγε «Πάρτον ρε, πάρτον». Κακά τα ψέματα, guys. Όσο δυνατή και να είναι η λίθος της σκέψης, νομίζω πως ο Steppenwolf σε αυτή τη μάχη θα είχε πολύ εύκολο έργο. Οπότε ο πόντος πηγαίνει στον Steppenwolf. Και αν ο Loki μπορούσε να αλλάξει το μυαλό του Steppenwolf τη μάχη του. Δεν κάνει μάχη του για εξωγήινους. Πού το ξέρεις? Εσύ που το ξέρεις. Νούμερο 8. Ultron vs Savitar. Εδώ είμαστε. Μια μηχανή τεχνητής αλλά πολύ υψηλής νοημοσύνης απέναντι σε ένα high grade speedster. Ο Ultron Guys μέσω της ρομποτικής στολής του έχει super strength, έχει super ταχύτητα, πετάει και εξαπολύει και ενεργειακά πυρά. Για πολλούς θα φάνταζε άτρωτος και ανίκητος, όχι όμως για τον Savitar, ο οποίος εννοείται πως έχει super speed, έχει great super human strength μέσω της στολής του, μπορεί και μεταφέρεται στο παρελθόν αλλά και γνωρίζει και το μέλλον. Ρε παιδιά, δεν νικέται ο άνθρωπος, δεν νικέται. Και δεν θέλω να συνεχίσω για να μην ρίξω spoilers για τη σειρά. Άντε, νικητής ο Savitar. Νούμερο 9. The Winter Soldier vs Prometheus. Δύο μάστερ των πολεμικών τεχνών δίνουν μάχη. Ο Prometheus έχει ως τεράστιο ατού την ευφυΐα του, που μπορεί απέναντι στον ανθρώπινο Oliver Queen να έκανε δουλίτσα, όμως απέναντι στον 80% ανθρώπινο Bucky δεν νομίζω να κάνει και τόσο. Ο Winter Soldier, παιδιά, και το βιονικό του χέρι πιστεύω πως θα έριχναν ένα βιονικό μπερτάκι ξύλο στον Προμηθέα, και το τέλος της μάχης θα έβρισκε νικητή τον Winter Soldier. Νούμερο 10. Thanos vs Doomsday. Πω πω πω, τι μπαχάρα έχουμε! Έλα να βλέπω τα στοιχήματα να πέφτουν στην βροχή, αδερφέ! Πόσα, πόσα ζει! Εγώ 20 ευρώ στο έρμα! Ρε εσύ, παρακολουθείς τι λέω ή τσάπα τα λέω! Τι! Τα βαριά! Τα βαριά όπλα έπεσαν στην αρένα! Ο φωνιάς του Σούπερμαν εναντίον του φωνιά του μισού σύμπαντος! Δεν ακούστηκε και τόσο ανταγωνιστικό αυτό. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, μιλάμε για το Thanos χωρίς τα Infinity Stones, έτσι, γιατί αλλιώς ο άλλος θα ήταν ένα... Πού πήγε αυτός, ρε! Κούφια! Είναι απολύτως easy, παιδιά! Super strength ο ένας, super strength και ο άλλος. Super ταχύς ο ένας, super ταχύς ο άλλος. Αθάνατος ο ένας, αθάνατος και ο άλλος. Άσχημος ο ένας, άσχημος και ο άλλος. Η μόνη διαφορά τους είναι πως ο Thanos στη μάχη σώμα με σώμα, είναι master. Ο Doomsday από την άλλη απορροφά όλη την ενέργεια από το περιβάλλον και τη χρησιμοποιεί υπέρ του. Η απόφαση είναι δύσκολη, παιδιά, αλλά η δική μου άποψη είναι πως σε μια τέτοια μάχη που είναι σχεδόν ίση η αντίπαλη, θα κερδίσει στο τέλος αυτός που είναι πιο ευφυής και πιο δεξιοτέχνης. Άρα, Thanos for the win! Τελικό σκορ, παιδιά, Marvel κακή 5, DC κακή 5! Και τώρα? Και τώρα... Γράψτε εσείς, παιδιά, στα σχόλια ποια ομάδα θα κέρδιζε. Επίσης, παιδιά, γράψτε μου τις ιδέες σας για τις επόμενες μάχες που θα θέλατε να δείτε σε αυτό το κανάλι. Βλέπω ότι τις γουστάρετε πολύ αυτές τις μάχες, τις γουστάρω κι εγώ, οπότε γιατί να μην τις συνεχίσουμε. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα αλλά και backstage υλικό από τα βίντεο που ανεβαίνουν εδώ στο YouTube, ακολούθησέ με στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε όλοι όμορφα.